Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τους διορισμούς προέδρων και μελών ημικρατικών οργανισμών. Λέμε εδώ από την αρχή ότι ο πρόεδρος επικρίνεται για εμπαιγμό της κοινής γνώμης και βόλεμα ημετέρων. Θα κλείσουμε τον κύκλο της συζήτησης με τα κόμματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο βουλευτής του κινήματος, ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σκέφη μου, στον κόσμο όλο. Ευχαριστούμε. Εσείς πώς βλέπετε, πώς σχολιάζετε τους διορισμούς που έγιναν στους ημικρατικούς οργανισμούς? Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την κοινωνία. Ναι, ναι. Πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε διαβάσει. Εγώ θα επικεντρωθώ στην ουσία, αγαπητή μου Σκέφη. Τι είναι το σημαντικό που έχουμε δει? Ότι υπάρχει μια αλλαγή διαδικασίας ή προσπάθεια αλλαγής της διαδικασίας. Γιατί μια διαδικασία για να κριθεί είναι η προσπάθεια που γίνεται για να περάσει αυτή η καινούργια διαδικασία, αλλά και το αποτέλεσμα τελικά αυτής της διαδικασίας. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχε η θεωρία, αλλά δυστυχώς η θεωρία δεν έγινε πράξη. Mm. Δηλαδή, είχαμε μια στρεβλωτική διαδικασία, όπου τα κόμματα έστελαν κάποιες εισηγήσεις. Προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Γιατί το οποιοδήποτε κόμμα να στείλει το οποιαδήποτε εισήγηση. Mm-hmm. Λες και δεν μπορούμε να αποταθούμε στον οποιοδήποτε σε αυτόν τον τόπο. Mm. Κατά δεύτερον, είχαμε την δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Πολύ σωστόν κατ' εμένα. Πολύ σωστόν. Και νομίζω, βλέποντας και τις δηλώσεις του κύριου Αρέστη, τους επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είχαν, όπως και ο ίδιος έχει αναφέρει, τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις στο έργο τους. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα ξεκίνησε μετά από τις συμβουλευτικές συστάσεις του Γνωμοδοτικού προς την ίδια την κυβέρνηση. Εκεί αντιλαμβάνουμε ότι ξεκίνησε και το πρόβλημα. Πρώτο πρόβλημα. Ο μη έλεγχος του παρελθόντος, των απόψεων, των πιστεύω, της ιδεολογίας κάποιων ατόμων, και αυτό μας έφερε στο ατυχές σημείο να έχουμε άτομα τα οποία εξυπνούν, άτομα το οποίο εξυπνεί δικτατορίες και δικτατορικά καθεστώτα κτλ. Που πραγματικά απορείς με πόση σοβαρότητα έχουν ελεγχθεί αυτά τα άτομα. Κατά δεύτερον, και εδώ είναι και όλη η ουσία, αγαπητή μου Σκέφη, ότι λέμε τώρα ότι πάμε σε κάτι καινούριο. Και εγώ λέω ναι, να πάμε σε κάτι καινούριο, σε πιο διάφανες διαδικασίες, σε πιο σωστές διαδικασίες. Να μπορούμε να αποταθούμε προς τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και όχι στη λίστα που μας στέλνει ένα κόμμα. Όμως, στο τέλος της ημέρας, αν το ονομάσουμε αυτόν κατά λεγόμενα του Προέδρου το καινούριο, φαίνεται ότι η αποτυχία εφαρμογής του καινούριου, εμέσως πριν σαφώς, ενισχύει τη θέση του παλαιού και κατεστημένου. Να. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Γι' αυτό είναι πραγματικά με στεναχωρία φάνταστα ότι σε μια προσπάθεια να γίνει κάτι καινούριο, έρχονται τώρα, ας το ονομάσουμε σε σιγά, το κατεστημένο, να επικρίνει αυτή την προσπάθεια. Και είπε κιόλας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές ότι αυτές οι αντιδράσεις υπάρχουν λόγω του ότι υπάρχει καινοτομία. Δεν ξέρω πού είναι η καινοτομία, η πραγματικότητα. Ίσως, ναι, είναι καινοτομία το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αλλά να λειτουργήσει σωστά. Φυσικότατα, μα εδώ επικρίνεται και ο πρόεδρος. Και αν με ρωτάτε, καλώς επικρίνεται ο πρόεδρος, γιατί επαναλαμβάνω, το να θέλεις να πας από το Α στο Β και το Β να το ονομάσω ξανά καινούργιο, πιο διάφανες διαδικασίες, πιο διευρυμένες διαδικασίες και ούτω καθεξής. Έχει τη στήριξη μας αυτό. Όμως δεν πιστεύω ότι έχει φτάσει εκεί που θα ήθελε να φτάσει, εκεί που έπρεπε να φτάσει, με αποτέλεσμα να ενισχύει φωνές οι οποίες υποστηρίζουν την προηγούμενη στρεβλωτική διαδικασία. Αυτό και αν είναι το τραγικό, αυτό και αν είναι το επικριτέον της όλης υπόθεσης. Γιατί κοιτάξτε, σωστά ακούστηκε πριν από τον κύριο Θεμιστοκλέος, νομίζω, αν έχω καταλάβει σωστά, ότι αυτά τα άτομα τα οποία έχουν διοριστεί θα κριθούν. Mm. Όχι, δεν θα κριθούν μόνο αυτά τα άτομα βάσει των ενεργειών τους ή βάσει της αποτίμησης του έργου του καθενός, αλλά ταυτόχρονα κρίνεται αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία και κρίνεται αυτή τη στιγμή αυτός που τους έχει διορίσει, αυτός που πήρε την απόφαση να διοριστούν. Γιατί δεν είναι απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έκανε τη δουλειά του, έδωσε κάποιες εισηγήσεις, κοίταξε από θέμα τεχνοκρατικής αρχής κατά πόσον αυτά τα άτομα πληρούν τα κριτήρια και κατά την άποψή τους θα βοηθήσουν τους ημικρατικούς οργανισμούς, αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση πάρθηκε από την κυβέρνηση. Ούτε αντιδράσεις θα υπήρχαν από τους πολίτες εάν ήξεραν ότι θα πάμε όπως ήταν προηγουμένως, θα γίνουν οι διορισμοί,
Όμως το να λέμε θα υπάρχει γνωμοδοτικό, για να υπάρχει αξιοκρατία, τέρμα στο βόλεμα, τέρμα στο ρουσφέτι, νομίζω εκεί οι πολίτες εξοργίζονται κιόλας. Φυσικότατα, γιατί επαναλαμβάνω, όταν βάζεις τον πύχη ψηλά και δίνεις αυτήν την ελπίδα ότι ξεφεύγουμε από αυτήν την κομματοκρατία, στο τέλος της ημέρας να σου πασάρουν την κομματοκρατία με μέσον τρόπον, πλέον εκνευρίζεσαι, γιατί μυρίζει εμπαιχμός. Mm. Γι' αυτό λέω ότι ως διαδικασία η εμπλοκή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ναι, ήταν κάτι σωστό. Γι' αυτό ήταν και στις προεκλογικές διακηρύξεις καθόλου τη διάρκεια του προεκλογικού. Όμως, οι προσδοκίες ήταν για εφαρμογή της όλης διαδικασίας με απότερο σκοπό να έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ λέω ότι η διαδικασία σε σχέση με το Γνωμοδοτικό Συμβουλίο πήγε σωστά, όμως το αποτέλεσμα μας έφερε ξανά σε προηγούμενες διαδικασίες ή σε προηγούμενα αποτελέσματα. Ναι. Και εκεί προκύπτει το ερώτημα, μήπως είμαστε ανάξιοι σε αυτόν τον τόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό όμως επιτρέψτε μου ότι πρέπει να απαντήσει η ίδια η κυβέρνηση, mm-hmm. γιατί αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτή η ερώτηση, εμέσως πει σαφώς, θα απαντηθεί σε μελλοντικό χρόνο όταν μετρήσουμε τους διορισμούς αυτούς πλέον με δεδομένα αποτίμησης του έργου του καθενός. Ναι. Άρα εδώ είμαστε να υποστηρίξουμε την όποια διαδικασία οδηγεί σε διαφάνεια. Ναι. Και όποια εάν θέλουμε και αυτή την διαφάνεια και να δούμε και τι έγινε στην τελική, και εφόσον το γνωμοδοτικό είναι ένα όργανο διαφάνειας, θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα βιογραφικά που έχουν σταλεί για να δούμε και πώς έχουν γίνει και οι επιλογές. Έχω ακούσει σήμερα δηλώσεις του κύριου Αρέστη, ο οποίος έχει πει ότι στους όρους εντολής του δεν είναι να δημοσιοποιήσει, όμως όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει, αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ο ίδιος να δημοσιοποιήσουν αυτά τα ονόματα, απάντησε ξεκάθαρα ότι αν δοθεί αυτή η εντολή θα την ακολουθήσει. Άρα και πάλι εξαρτάται από την ίδια την κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί, να το πούμε ξεκάθαρα, εντάξει, είμαστε στο μικρό κόσμο της Κύπρου. Όλοι ξέρουμε, σχεδόν για όλους ξέρουμε μάλλον, έναν περίπου αν ακολουθούν το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα. Ασχέτως αν είναι άτομα της πρώτης γραμμής ή αν είναι άτομα τα οποία απλά είναι μέλη σε ένα κόμμα ή απλά υποστηρίζουν τις πολιτικές ενός κόμματος. Αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ. Απλά εμείς πρέπει να το αφήσουμε πίσω αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να μετρούν οι ικανότητες ενός ατόμου, ασχέτως αν ανήκει κάπου ή αν δεν ανήκει κάπου. Πρέπει να μετρούμε μόνον και καθαρά τα προσόντα του κάθε ατόμου και το καλοπροαίρετο του να δουλέψει σε έναν ημικρατικό οργανισμό. Αλλιώς, επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι όπως είναι στημένη όλη η διαδικασία μετά των διορισμών, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά άτομα πραγματικά απορώ μερικές φορές με την αποδοχή τους προς κάποιους διορισμούς, τη στιγμή που αν θέλουμε να δούμε εμπλεκόμενα συμφέροντα, θέλουμε να δούμε διάφορα άλλα συσχετιζόμενα θέματα, για κάποιους υπάρχει κόστος αναλαμβάνοντας αυτόν τον διορισμό. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι και αυτόν πρέπει να το εξετάσουμε κάποτε. Μήπως χάνουμε άτομα ικανότατα επειδή χάνουν από την επαγγελματική τους ιδιότητα με το να διοριστούν κάπου. Νομίζω είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Mm. Αν όντως θέλουμε από το παλιόν, όπως ονομάστηκε, να πάμε στο καινούργιο. Αν θες να πας στο καινούργιο, διορθώνεις όλες τις γενικότερες διαδικασίες για να πεις ότι ξεκινώ με σωστές διαδικασίες για να διασφαλίσω το καλό των ημικρατικών, το καλό του κράτους, το καλό των πολιτών, συσχετιζόμενες εννοείς όλα αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι κατά την άποψή μου η προσπάθεια αυτή όχι μόνο έχει αποτύχει, αλλά δυστυχώς έχει δώσει έναυσμα σε προηγούμενες διαδικασίες να υποστηρίζουν ότι καλώς γίνονταν αυτές οι διαδικασίες. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δεν γίνονταν καλώς. Ήταν ανεπίτρεπτο το κάθε κόμμα να στέλνεται σε οποιασδήποτε λίστες, λες και όποιος δεν είναι κομματοποιημένος δεν αξίζει. Και πραγματικά απορώ από τους ίδιους τους πολίτες πώς ανέχονταν τόσα χρόνια αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό είναι. Καλή συνέχεια.